Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις φορτοεκφορτώσεις πλοίων αλλά και σε άλλες δραστηριότητες του, συνεχίζεται η λειτουργία του λιμένα της Θεσσαλονίκης παρά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν από την εισαγγελική παρέμβαση για τη διερεύνηση καταγγελιών περί δράσης κυκλώματος στους κόλπους του που απομυζούσε τεράστια ποσά από χρήστες. Κοιτάξτε, λειτουργικά δεν έχει επηρεάσει καθόλου το λιμάνι. Όλα τα καράβια δηλαδή έχουν εξυπηρετηθεί κανονικά χωρίς καθυστερήσεις. Έχουν εξυπηρετηθεί απολύτως. Απολύτως. Δεν υπήρξε καθυστέρηση πλευρίσεως και αποπλεύσεως των πλοίων, αυτά τα οποία ήταν για να γίνουν. Θεωρώ ότι αυτό ήδη το έχουμε ξεπεράσει και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία ανησυχία για το εμπόριο της πόλης μας όπως και για το ίδιο το λιμάνι. Καθοριστικό ρόλο στο να κυλήσουν τα πράγματα εν πολύ ομαλά στο λιμάνι φαίνεται πως έπαιξαν τα γρήγορα ανακλαστικά που επέδειξαν τόσο ο διαχειριστής του όσο και οι χρήστες του, οι οποίοι συντονισμένα και με αίσθηση κατεπήγοντος απίφθηναν στην πολιτεία έτοιμα, η οποία με τη σειρά της ανταποκρίθηκε ακαριαία. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και με τον Υπουργό και επίσης και με την Διεύθυνση της Πλοϊκής Υπηρεσίας, όπου και εμείς επικοινωνήσαμε μαζί τους. Καταλάβαν άμεσα το πρόβλημα. Θημερών ήρθαν ήδη δύο πλοηγοί από εχθές το βράδυ, από τις 8 η ώρα βρίσκονται εδώ. Σήμερα έρχεται και ο τρίτος. Θέλω για μια ακόμη φορά, μου δίνετε ευκαιρία, να ευχαριστήσω την κυβέρνηση και τον Υπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, γιατί πραγματικά άμεσα αντιμετώπισαν το θέμα. Εξίσου αποτελεσματικά αντιμετωπίστηκε και το θέμα της εξυπηρέτησης των πλοίων που πλευρίζουν στο αγκυροβόλιο των ελληνικών πετρελαίων, το οποίο βρίσκεται μέσα στο λιμάνι της πόλης. Λειτουργήσαν τα ΕΛΠΕ και το λιμεναρχείο, ούτως ώστε να λειτουργήσουν δύο καπεταναίοι των ΕΛΠΕ για να μπορέσουν να κινηθούν και τα δεξαμενόπλια, τα γκαζάδικα. Γίνανε και εκεί πέρα οι κινήσεις. Κατά συνέπεια, από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά δεν υπήρξε πρόβλημα από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Παρά την ετοιμότητα που επιδείχθηκε στο επίπεδο της διαμόρφωσης όρων ομαλής λειτουργίας του λιμανιού, οι χρήστες και η διαχειρίστρια εταιρεία δεν αγνοούν πως η υπόθεση έχει τραυματίσει επικοινωνιακά, έστω και πρόσκαιρα, το ναυτιλιακό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας εν γέννη. Είναι λυπηρό, ανεξάρτητα από την ουσία της υπόθεσης, την οποία δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ, όπως είπα, δεδομένου ότι βρίσκεται στην ακριτική διαδικασία. Είναι λυπηρό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να υπόκειται σε αρνητική δημοσιότητα με αφορμή αυτό το ατυχές περιστατικό. Το αρνητικό είναι, δεν αφορά μόνο το λιμάνι, αφορά όλη την Ελλάδα, διότι τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες ενέργειες σίγουρα δυσφημούν όλο τον ναυτιλιακό κόσμο της Ελλάδος. Βεβαίως όλα τα πράγματα στη ζωή μαθαίνονται και όλα ξεχνιούνται. Έτσι λοιπόν αυτό έχει να κάνει σχέση, ειδικά το δεύτερο, με το πώς θα συμπεριφερθείς και το τι θα κάνεις μετά από ένα γεγονός. Το γεγονός ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά κερδίζει έδαφος στην περιφερειακή σκακέρα των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών επιβεβαιώνουν και τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2019, διάστημα στο οποίο παρουσίασε αύξηση των διακινούμενων φορτίων όσο και των εσόδων.